Εδώ είμαστε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, αγαπητοί μου φίλοι. Θέλω να πω βέβαια ότι έχω καταγράψει τα όσα μου λέτε για το θέμα δηλαδή της τοποθέτησης του διοικητή του νοσοκομείου Λέρου και σε καθήκοντα για το νοσοκομείο της Καλύμνου. Αύριο θα τα συζητήσουμε αναλυτικά με τον έπαρχο κύριο Μανώλη Μουσελή. Βρισκόταν έξω αυτή την ώρα και ήταν λίγο δύσκολο να έχουμε μία συνομιλία μαζί του. Θα το κάνουμε όμως στην αυριανή εκπομπή. Θέλω να σας διαβάσω πριν πάμε στην Ομογένεια ένα από τον ηλεκτρονικό τύπο, το δημοσίευμα «Προσάραξη στην Ψέρυμο με άρωμα ημίων». Και λέει λοιπόν ότι σε εγρήγορση και με την προσοχή στραμμένη σε όλη την έκταση από τον Εύρο μέχρι το Καστελόριζο παραμένει η Αθήνα, μετά και μια σειρά κινήσεις που εξετάζονται προσεκτικά. Από την Αθήνα παρατηρούν με ενδιαφέρον τρία συγκεκριμένα γεγονότα. Προσέξτε. Πρώτον, την αποστολή του Τσεσμέ στο Αιγαίο σε ημερομηνίες παρόμοιες με εκείνες το 1987 που ο πλούς του Πύρι Ρέης είχε οδηγήσει σε ελληνοτουρκική κρίση. Η χρησιμοποίηση του Τσεσμέ γίνεται ξεκάθαρα αντιληπτή ως διπλωματικός συμβολισμός για τις προθέσεις της Άγκυρας παρά ως κάποια ουσιαστική κίνηση. Άλλωστε, οι υδρογραφικές έρευνες στα διεθνή ύδατα δεν είναι παράνομες. Δεύτερον, την ύποπτη προσέξτε προσάραξη φορτηγού πλοίου υπό σημαία Σιέρα Λεόνε που καταγράφηκε πριν από λίγες μέρες στην νήσο Ψέρυμο σε ένα σημείο που δεν θεωρείται επικίνδυνο για την αυσοβλοεία, μάλιστα χωρίς ιδιαίτερες κακές καιρικές συνθήκες, έπνεαν δηλαδή άνεμοι 4 μποφόρ, έτσι, τίποτα το ιδιαίτερο. Τις ανησυχίες λοιπόν για πιθανή προβοκάτσια, ανάλογη με εκείνη που οδήγησε στο επεισόδιο των ημίων το 1996, ενέτεινε η αρχική άρνηση του Αζέρου πλοιάρχου να ζητήσει βοήθεια από τις ελληνικές αρχές. Την ελληνική προσοχή κέντρισε το γεγονός ότι αμέσως μετά την προσάραξη και το σήμα κινδύνου από το τουρκικό συμφερόντον πλοίο έσπευσε τουρκική ακτεωρός στην περιοχή εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Ωστόσο η εγρήγορση του λιμενικού σώματος και η συνεννόηση με όλες τις αρμόδιες πλευρές, πολεμικού ναυτικού κτλ., οδήγησαν στην αποχώρηση των Τούρκων. Και τελικά το πρόβλημα βέβαια λύθηκε μέσω της πλοιοκλήτριας εταιρείας, καθώς το πλοίο με φορτίο άνω των 3.000 τόνων τσιμέντου μεταφέρθηκε μέσω δύο ελληνικών ρημουλκών από την περιοχή στα βόρειο-ανατολικά της Ψερίμου και ανοιχτά μέσω Κόκκια Καλύμνου. Να πούμε βέβαια ότι εκεί ήταν η εταιρεία Αργό, η μεγάλη εταιρεία πετρολοειδών της οικογένειας Ψαρομπά με το πλοίο Πόθητος και βέβαια βοήθησε επίσης από τον Diving Center ο Δημήτρης Νιστάζος από το Diving Club και βεβαίως γίνονται οι απαραίτητες εργασίες ώστε να σταματήσει φυσικά η εισρωή των υδάτων και συνεχίζει να λέει ότι υπενθυμίζεται ότι η Ψέρυμος βρίσκεται λίγα μίλια νότια των ημίων και περιλαμβάνεται στην κατηγορία των νησιών που η Άγκυρα βέβαια εντάζει στην θεωρία των γκρίζων ζωνών. Αυτά αγαπητοί μου φίλοι με τα όσα γράφονται και σχετικά για την άσκηση γαλάζια πατρίδα και όλα τα υπόλοιπα σενάρια. Ήταν κάτι που έγινε πριν από λίγες ημέρες και που φυσικά είπαμε ότι τόσο η Αργό όσο και το Diving Club βρέθηκε και βοήθησαν στην αποκόλληση του σκάφους έτσι ώστε να πάρει την πορεία του. Αυτά τα πονηρά παιχνίδια τα δικά τους. Τώρα θα κλείσουμε με όμορφες εικόνες, με έντονο ελληνικό χρώμα. Είναι μέρες που σας λέγαμε τόσο από τα δημοσιεύματα και τα όσα μας ανέβαζε ο γνωστός ζαχαροπλάστης ο Γιώργος Διακομιχάλης από την Αδελαίδα, ο οποίος ετοιμαζόταν με τα γλυκίσματά του, με τα ψησίματα εκεί, μια εικόνα που θύμιζε βέβαια και ελληνικό γλέντι του Ντάρουιν Αυστραλίας, να μεταβούν στο ελληνικό γλέντι του Πέρθ Αυστραλίας, που έγινε ένα διήμερο με μεγάλη, μεγάλη επιτυχία. Εκεί βέβαια, αν θυμάστε, σας έλεγα και για το χορευτικό όπα του Μπιλ Γκάτις και όλα τα παιδιά που τον ακολούθησαν, που βρέθηκαν εκεί και που μας μίλησε πριν από λίγο και ο Αντώνης Μιαούδης γι' αυτό. Το λέω γιατί πραγματικά είδαμε υπέροχες στιγμές ελληνικής περηφάνειας και λεβεντιάς, ελληνικές γεύσεις
παντού ελληνικό χρώμα και εικόνες, μουσική, χορός. Μαζέψαμε λοιπόν λίγο από όλο αυτό το υλικό και είμαστε έτοιμοι να σας το δείξουμε. Έτσι θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Θέλω να σας πω ότι αύριο θα φιλοξενήσουμε στην αναλυτική συζήτηση που θα έχουμε μαζί του τον ιατρό καρδιολόγο, τον κύριο Μικέ Κουκουβά. Θέλω να σας πω ότι θα έχουμε συνέντευξη με τον εκπρόσωπο τύπου του ΚΙΝΑΛ, τον κύριο Παύλο Χριστίδη, ενώ βεβαίως ο έπαρχος είναι παράλληλα μαζί μας για να δούμε όλα αυτά τα θέματα τα οποία πρέπει να γνωρίζετε. Και φυσικά, όπως σας είπα, υπολειτουργούν οι υπηρεσίες του Δήμου Καλλιμνίων λόγω των 2-3 κρουσμάτων που υπήρξαν και που πέρασαν όλοι από rapid test, όλα τα υπόλοιπα ήταν αρνητικά. Προσπαθούν λοιπόν να βρουν έτσι τα πατήματά τους και να παράλληλα να λειτουργεί ο Δήμος μέχρι νεοτέρας. Ευχόμαστε βέβαια σε όλους περαστικά να είναι καλά και σιδερένιοι. Εμείς με εικόνες από την Ομογένεια θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ανανεώσουμε λοιπόν για αύριο 12 και κάτι εδώ στην τηλεόραση Αιγαίου το τηλεοπτικό μας ραντεβού και πάμε να δούμε και να καμαρώσουμε όλους τους φίλους εκεί, ελληνικό γλέντι στο Perth Αυστραλίας, που καταλαβαίνετε ότι η επόμενη μεγάλη συνάντηση είναι 12 και 13 Ιουνίου στο ελληνικό γλέντι του Darwin. Πάμε να το δούμε. Καλή συνέχεια σε όλους. Αύριο και πάλι μαζί. Γεια σας. See that? Those curabiedes I'm going to be making fresh. You'll be able to follow your nose amongst all the other amazing food here at the Perth Glendy Festival. I'm right here. I've just baked these beauties. I'm going to show you how to cook and bake four generations of tradition right there. Wellington Square. If you're here in this part of the world at Perth, Wellington Square, down East Perth, today till late, Saturday, tomorrow till 8 p.m. Come on down, say hello. Cooking demonstrations happening all day. See you there. Perth Glendy Festival is back. Guys, all weekend down at Wellington Square, East Perth. Come on down, Saturday, Sunday. Plenty of food, drink, dancing. Yep, and there's going to be cooking demos. Come on down, say hello. Let's have a great weekend.